Εκ στο διπλό την Bayern. Πώς έγινε, πάει 3-0. Τι πας και ψάχνεις το απίθανο, ρε. Ρε τράγω να πούμε. Τι ψάχνεις το απίθανο. Παίξε διπλό την Bayern. Ποια διπλό την Bayern, ρε. Ρε φελέ να πούμε. Τι διπλό την Bayern, σερσέμι. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπου. Διπλό η Bayern. Χαφίφι. Χαφίφι. Πάμε τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Έλα. Έλα, θυμήθηκες τον Μπόλκα. Εντάξει μωρέ, πολύ είναι. Δηλαδή εσένα, αν σε βάψουνε μαύρο ρε εσύ και πας στον δεντροπόταμο, δεν θα σε περάσουνε σαν το δικό μας που τον είπες. Βέβαια, πώς δεν με περάσουνε. Ολόφθηστη δεν είστε. Στο διάλογο εσύ. Άντε θες καρναβάλι μαύρος. Ούστρε. Ούστρε, άντε γεια. Καλησπέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπου. Γεια σου φαλάκρα. Καλησπέρα κύριε. Χιλιτίδης Γιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Πολλά θεματάκια, τα παίρνουμε λίγο μπαμπαμ γρήγορα. Τα αναλύουμε, τα συζητάμε. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Χωριάτισα. Ο Μοντεκάλβο δουλεύει τον Ηρακλή. Ο Καγιούλης δουλεύει τον Ηρακλή μαζί με τον Μπέκα και τον Ζαχαρία Μπουγιουκλή. Γιατί το λέω αυτό. Όλοι αυτοί οι αργοί, οι νοχελικοί, οι τάχαμ δήθεν, πάνε να πείσουν έναν λαό ο οποίος έχει λουφάξει να πούμε και τρώει προστήματα επειδή κυνηγάει το Μαρινάκι. Υποτίθεται κυνηγάει το Παπαθανασάκι να πούμε. Εντάξει. Υποτίθεται. Γιατί βλέπω ότι το μόνο που δεν κυνηγάνε αυτοί είναι ο Παπαθανασάκης. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Τώρα θα μου πεις να καταλαβαίνεις λάθος. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποτέ λάθος. Εγωιστικό. Αλλά για να βγω να το πω πρέπει να πει το έχω ψάξει το θέμα. Ρε Μοντεκάλβο, γιατί τους δουλεύεις. Ρε Παπαθανασάκη, γιατί τους κοροϊδεύεις. Πήραν τον Καγιούλη εκεί. Ο Καγιούλης είναι ένας τύπος, ποιος είναι ο άνθρωπος, ένας μάνατζερ, εντολοδόχος του κυρίου Παπαθανασάκη. Εμφανίσαν τον Μοντεκάλβο, δήθεν ότι θέλει να αγοράσει τις μετοχές. Και ερωτώ στους φίλους οι οποίοι ακούνε, δεν με νοιάζει του Ηρακλή. Του Ηρακλή μπορεί να έχουν τσίμπλες στα μάτια. Γενικά, ξεκινάω ανάποδα δηλαδή, ξεκινάω από τα χαμηλά. Ξεκινάω με Ηρακλή δηλαδή. Γιατί θα σκάσει και μια βόμβα για τον Άρη τώρα σε λίγο. Θα σας πω. Εντάξει, ψιλοβομβίτσα είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, κάνουν ένα ραντεβού. Ο Μοντεκάλβο με τον Παπαθανασάκη. Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία. Έτσι είναι η ομάδα. Εδώ είναι οι παίκτες. Αυτό είναι το υλικό. Αυτή είναι η εταιρεία. Μάλιστα. Θες να την αγοράσεις. Πολύ ωραία. Πάρτινα. Ναι, ξέρεις, εγώ δεν θέλω γιατί αυτό μήπως είναι πιο λίγα τα λεφτά κτλ. Κάνεις ένα ραντεβού, ρε παιδί μου. Και κάνεις ένα αναγνωριστικό έτσι ραντεβού όσον αφορά ότι θέλω να πάρω την ομάδα και θέλω να σε ακούσω. Του κάνεις λογικά και ένα δεύτερο ραντεβού. Πας και στο δεύτερο ραντεβού, βάζεις τα πράγματα πιο βγαλά κάτω, συζητάς να πούμε κατά κάποιο τρόπο διαφορετικά, με περισσότερες λεπτομέρειες κτλ. Αν είσαι κοντά στη συμφωνία, μένουν λεπτομέρειες ή αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, εκκρεμότητες, τραβάς και ένα τρίτο ραντεβού. Μετά το να μένεις και να λες είμαι πρόεδρος του Ηρακλή, γίνεσαι καραγκιόζης. Νούμερο από τα λίγα και επικοινωνιακά τρίκ του Παπαθανασάκη, ο οποίος έφαγε 18.000 ευρώ πρόστιμο, όχι γιατί ο παδί του ήταν εναντίον του, όχι. Γιατί να πούμε βρίζαν το Μαρινάκι και την παρέα του. Το Μαρινάκι το σκίσανε κανονικά, φάγαν τα 18.000 πρόστιμο, χάσαν 2-1, μαζέψαν λέει 7.000 ευρώ μόνο, κλαϊμάιν. 7.000 ευρώ, δηλαδή αν πας στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα και έξω από την εκκλησία κάνεις ένα έρανο για την ομάδα, πες ότι είναι, η ομάδα λέγεται Θρίαμβος Αγίου Παντελεήμονα και πεις ρε παιδιά να μαζέψουμε ξέρω εγώ κανένα φράγκο για την ομάδα, 5 ευρώ το κουπόνι και τα λοιπά, στο χωριό, πας στο χωριό ας πούμε στην Επανομή. Να εμένα ο Ραγκάτσης του λέω πάω κάνα διαρκεία στις Επανομής, λέει 30 ευρώ, αν μου το φέρει αύριο να πούμε να το πάρω, διαρκεία στην Επανομή. Λοιπόν. Πες ότι κάνει η Επανομή ένα έρανο. Κουπόνι για την ομάδα. 5 ευρώ το κουπόνι. Για να πάνε εκεί στην παραλία Επανομής, να πάνε στο κάμπικ από πίσω, να πάνε εκεί στους λόφους, να πούμε και τα λοιπά. Τραβήξουν στο χωριό, πάνε στην εκκλησία, να πάνε στον κοινοτάρχη εκεί και τα λοιπά. Δεν μαζέψουν λες 7.000 για πλάκα. Εγώ λέω για πλάκα. Πας να πούμε στην Περαία. Πας στη Μηγανιώνα. Πάνε με ένα κουτί έξω από την εκκλησία της Μεγαλόχαρης, να πούμε εκεί. Και είναι εκεί ο Καουμπόης να πούμε μαζί με το Σταμίδι, το Λιόλιο και τον Γκάλφα να πούμε τον Κάμεραμαν. Λοιπόν, και λες ρε παιδιά,
Τι να κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ, η ομάδα, τοπικό πρωτάθλημα, να ενισχύσουμε την ομάδα κτλ. 5 ευρώ το εισιτήριο, εσύ τι λες στη Μηχανιώνα που πεινάνε όλοι. Που στα μουράγια, τα καράβια είναι σταματημένα. Που την πήρε την κοπέλα την άλλη, την κυρία και την πήγε να πούμε και τη σήκωσε, την έβγαλε στο Ποσίδι, τη συγχωρεμένη. Εκεί πέρα αυτή η ταλαιπώρια της Μηχανιώνας που κάποτε είχε ζωή. 7 χιλιάρικα δια μαζέψουν. Εγώ λέω μαζέψουν. Μαζέψατε 7 χιλιάρικα και το λέτε κιόλας, ρε ντροπές της πόλης. Θα πάμε στις υπόλοιπες ντροπές της πόλης σε λίγο. Ρε ντροπές της πόλης. 7 χιλιάρικα μαζέψατε. 7 χιλιάρικα. 7 χιλιάρικα δεν κάνουν μόνο τα εστιατόρια ένα μεσημέρι για τους παίκτες και το προσωπικό, ρε. Αφάνει σαν άνθρωποι. Τις βιταμίνες τους, ρε. Τα ισοτονικά τους, ρε. Μαζέψατε 7 χιλιάρικα. Και μαζέψαν 7 χιλιάρικα, δηλαδή 1500 ευρώ ανά άτομο. Πρόσεξε να δεις. 1500 ευρώ ανά άτομο που εγώ ξέρω, ας πούμε, παίκτες παλιούς, φιλάθλους και τα λοιπά, που πήραν 5-5 εισιτήρια. Είχε μέσα 12.000 κόσμο και μαζέψαν 7 χιλιάρικα. Τόσο τον αγαπάνε τον Ηρακλή. Οι Ηρακλειδείς. Τόσο τον αγαπάνε. Για 7 χιλιάρικα. Και βγαίνουν και μιλάνε σε ραδιόφωνα και σε εκπομπές τηλεοπτικές που βγαίνουν και λένε 7 χιλιάρικα, ρε λίγοι. Δεν υπάρχεται. Δεν υφίστασε. Δεν υφίστασε. Στην κοινωνία ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είσαι λίγο. Ποιος θα πάρει. Αφού ένα κομμάτι από αυτούς είναι κούτρες. Δεν λέω ονόματα εγώ. Πήραν δανεικά, δεν τα γύρισαν πίσω και τέτοια. Άσε τώρα τις ιστορίες. Δανεικά και αγύριστα. Και τους παρουσίαζε ο Κόκκινος. Καλά, όλοι οι φίλοι του Κόκκινου, όλοι ένα κουσούρι το έχουν. Χοντρό. Τους παρουσιάζει σαν πολύ πλούσιους. Σαν καλούς ανθρώπους. Σαν καλούς συνεργάτες. Τώρα να σας λέω τι έχω τραβήξει με τους φίλους του Κόκκινου, που είναι και πολλοί από αυτούς Ηρακλειδείς, δεν φτάνουν 10 εκπομπές. Ο ένας, έχω ένα δικό μου άνθρωπο να διαφημιστεί στη Μαρμίτα, ιστορίες κτλ. Φέσει 1,5 χιλιάρικο. Πάει αυτός. Έχω έναν, δεν ξέρει τι έχει, πολύ πλούσιος από πάνω κτλ. Μας το γνωρίζει, το φέρνει, εδώ βγαίνει στο ράδιο, μιλάει. Δανεικά από 500 ακροατές, αγύριστα σε 600. Αυτός λέει, ρε Κόκκινε, είναι ο πλούσιος. Έχει και λέει μπάτλερ, λέει. Από πού έχει μπάτλερ. Έχει μπάτλερ και χρωστάει σε όλο τον κόσμο. Φίλοι του Κόκκινου όλοι αυτοί. Ένας άλλος, φίλος του Κόκκινου κι αυτός. Κριτικός. Λέει, σε φέρω ένα όπλο, λέει, από την Κρήτη. Τι λένε, του λέω, μπράβο. Λέω, Κόκκινε, τι είναι, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Του δώσουμε, λέω, κάνω αυτό. Λέει, δώσ' του, λέει. 2-3 εκατοστάρικα, άμα τον είδε, φτύσε με. Ρε Κόκκινε, του λέω. Μετά ο άλλος, να πω κι άλλα. Να πω κι άλλα. Να πω κι άλλα. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Τι να σας πω.